Είναι αυτή η ενότητα που έχουμε δημιουργήσει εδώ στην εκπομπή μας και επικοινωνούμε σχεδόν καθημερινά με Κρήτες της Ελλάδας, βέβαια, εκτός Κρήτης και του εξωτερικού. Θα σταθούμε λίγο στις πολιτιστικές δράσεις ενός δραστήριου συλλόγου, εκεί στο Γαλάτσι. Έτος ίδρυσης το 1979, το προσπαθούν αρκετά. Καθημερινά, σε αιτήσια βάση, γίνονται μαθήματα χορού και οργάνων και βέβαια η συμμετοχή είναι συνεχής σε μεγάλες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Αξίζει να πούμε ότι η μεγάλη εκδήλωση του Συλλόγου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου στο Άλσος Βεΐκου. Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Σπύρο Κοτρονάκη, είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου και βέβαια υπεύθυνος πολιτιστικών δράσεων. Πάμε να μας στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα να επικοινωνήσει εδώ με τους συμπατριώτες του. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Το αισιόδοξο μήνυμα το δικό μου θα είναι με μια μαντινάδα. Έτσι, μπράβο, πάμε. Λοιπόν, πολιτισμός, παράδοση και έθιμα του τόπου διατηρούν το νόημα και την ψυχή του ανθρώπου. Ακριβώς, και αυτό το κάνετε πράξη βέβαια, δεν είναι μόνο στη μαντινάδα. Είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε πλέον, με ζούμε στην κοινωνία που ζούμε, να διατηρήσουμε την παράδοση και τον πολιτισμό. Και γι' αυτό και ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου κάνει ό,τι μπορεί ως προς αυτό το κομμάτι. Όπως πολύ καλά είπατε κι εσείς, 16/9 διοργανώνουμε μια μεγάλη εκδήλωση στο Άτους ΒΕΙΚ, με καλεσμένους τον Αναστάση τον Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη και το συγκρότημά τους. Και να μην ξεχάσουμε ότι τα τελευταία 25 χρόνια πάντα ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου διοργανώνει μεγάλες εκδηλώσεις, μιλάμε από 2 έως 3.000 άτομα, κάθε φορά μας κάνει την τιμή, με καταξιωμένους καλλιτέχνες της Κρήτης. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρω και ονόματα, πάντως είναι πάντα τα μεγαλύτερα ονόματα. Βέβαια, αναφορικά τώρα με τον αριθμό, αναφορικά με τα μέλη, ο αριθμός των μελών του Συλλόγου, καθώς είναι ένας από τους παλαιότερους σε επίπεδο Αττικής, πώς είστε? Σαν μέλη εγγεγραμμένα, κάθε φορά που έχουμε εκλογές έχουμε γύρω στα 200 μέλη εγγεγραμμένα, έτσι, για να ψηφίσουν για ΔΣ. Βέβαια. Από εκεί μετά μας κάνουν την τιμή μαθητές. Μιλάμε βέβαια πάντα πριν την πανδημία, γιατί η πανδημία έχει κάνει ένα τεράστιο κακό στους συλλόγους. Κακό μέχρι και να τεθεί θέμα επιβίωσης. Σωστά. Περνάμε πολύ δύσκολα. Όσον αφορά λοιπόν τους μαθητές, έχουμε γύρω στους 200 μαθητές εμείς το χρόνο. Μιλάμε πάντα για μαθήματα κριτικών χορών, παραδοσιακών χορών και μουσικών οργάνων. Προηγήθηκε και ένα βίντεο βέβαια με τους νεαρούς, τον Βασίλη, τον Σκουλάκη και τον Μίλτο, τον Καλαϊτζάκη, σωστά? Κύριε Κοντρονάκη, βλέπουμε είναι αυτό. Παιδιά, ναι. Είναι παιδιά, ναι. Είναι παιδιά που έχουν βγει από τα σπάργανα του Συλλόγου, έτσι, και ο Βασίλης και ο Μίλτος, γιατί για μας είναι παιδιά μας, δεν είναι φίλοι μας, είναι παιδιά μας. Ξεκινήσαν από πολύ μικρά παιδιά, με χορό, μετά με όργανα και πλέον, όπως είδατε και εσείς στο βίντεο, μπορούν κάλλιστα, γιατί όχι, να καταξιλωθούν και στον καλλιτεχνικό χώρο, εάν φυσικά θέλουν να ασχοληθούν με αυτό και δεν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Και αυτός είναι και ο πρωταρχικός στόχος, βέβαια, να ενεργοποιήσετε εκεί τα κριτικόπουλα της Αθήνας, της περιοχής σας, να συμμετέχουν. Κάποια στιγμή είναι και συνεχιστές, έτσι δεν είναι? Όπως το λέει και η λέξη και την δανείζομαι από τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου. Καταρχήν ο πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Βασίλης ο Χαρισάκης, ο αντιπρόεδρος είναι ο Σαντιδάκης ο Γιάννης. Δανείζομαι λοιπόν κάτι που λέει πάντα, ότι η λέξη παράδοση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι παρά δοσή, είναι σύνθετη. Δηλαδή εμείς παίρνουμε κάτι και πρέπει να το μεταλαμπαδεύσουμε, να το δώσουμε στα νέα παιδιά. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι πάνω μας βοηθάνε και οι δάσκαλοι του Συλλόγου. Έχουμε την τιμή να έχουμε δασκάλα την Αγγελική της Αραβελάκη, η οποία είναι κοσμήτωρας και στην Παγκρίτιο Ένωση. Ναι. Το Γιάννη τον Αποστολάκη. Τώρα κουβεντιάζουμε για τα μουσικά όργανα ποιο θα έχουμε δάσκαλο. Θα είναι ένα όνομα έκπληξη πάντως. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε όσο αφορά αυτό το κομμάτι. Κύριε Κοτρονάκη, υπάρχει έτσι ενδιαφέρον και από κατοίκους της περιοχής του Γαλατσίου να έρθουν στα γλέντια σας, στις εκδηλώσεις, να μάθουν για τα κριτικά ήθη και έθιμα, από άτομα που δεν έχουν καταγωγή από την Κρήτη όμως? Ναι. Το καλό με το σύλλογό μας και ειδικά με τη δυναμική που έχει τα τελευταία χρόνια που έχουμε μπει νεότερα μέλη στο Σύλλογο, είναι ότι γίνεται γνωστό όχι μόνο στην Αττική,
ο Σύλλογος, γίνεται γνωστός όχι μόνο στην Αττική, αλλά μπορώ να πω και πανελλαδικά. Και συμμετέχουν, μας καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Σωματείων, εφόσον βέβαια πάντα οι συνθήκες το επιτρέπουν, και η Παγκρίτια Ένωση. Τέλος πάντων, όποιος και να μας καλέσει, προσπαθούμε να συμμετάχουμε, πάντα εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Αλλά και στην Αττική είμαστε πολύ γνωστοί. Για να έχει σε μια εκδήλωση μεγάλη 2.500 άτομα, σίγουρα δεν είναι μόνο το γαλάτσι, όπως καταλαβαίνετε. Και έχετε έτσι και μια αντίστοιχη εκδήλωση στα μέσα Σεπτεμβρίου στο Άλσος Βεϊκού. 16/9 στο Άλσος Βεϊκού, με τον Αναστάση τον Μπούχλη και τον Αντώνη του Κουράκη, το συγκρότημά τους. Θεωρώ ότι θα είναι μια πετυχημένη εκδήλωση σαν εκδήλωση, γιατί δυστυχώς εκεί δεν θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν 2.500-3.000 άτομα, όπως το κάναμε παλιότερα σε άλλους χώρους. Θα είναι πιο περιορισμένες οι θέσεις. Έχουμε μια δυσκολία ως προς την έβρεση χώρου όσον αφορά το κομμάτι του Δήμου. Ας ελπίσουμε ότι και αυτό κάποια στιγμή θα αντιμετωπιστεί με κάποιον τρόπο. Τι να πούμε, να συνεχίσετε την παράδοση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έχετε ξεκινήσει. Φαίνεται και από τη συμμετοχή και από τα βίντεο αυτή η όρεξη, αυτό το πάθος που έχετε με την Κρήτη. Με τα εισιτήρια αναχείραση, περισσότερο να κατέβετε το καλοκαίρι κάτω. Εννοείται. Καταρχήν, άμα ο Κρητικός δεν κατέβει στην Κρήτη, πώς θα γεμίσει τις μπαταρίες του να παλέψει τα προβλήματα της πρωτεύουσας ή παλέψει. Οπουδήποτε αλλού μπορεί να είναι. 11 μήνες πάνω, ε! Εντάξει, εγώ είμαι από τους τυχερούς, γιατί έχω και τους γονείς μου εδώ, έχω και περιουσία εδώ που κατεβαίνω πιο συχνά. Άλλοι σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Όπως και να έχει όμως. Είτε είσαι από την Κρήτη, είτε δεν είσαι, γιατί έχουμε πολλά τέτοια, πολλούς τέτοιους μαθητές, φίλους του Συλλόγου, έρχονται, μαθαίνουν κριτικά για να μπορούν να συμμετέχουν στα γλέντια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας στηρίζουν. Και θεωρώ, για μας είναι κριτική, έτσι, εννοείται αυτό. Κύριε Κοντρονάκη, με το καλό να τα ξαναπούμε, με μεγάλη μας χαρά να τα ξαναπούμε, να το ξέρετε αυτό. Καλή επιτυχία, έχουμε και το Σεπτέμβρη. Αν θέλετε. Ακόμα και στις 16 Σεπτεμβρίου περιμένουμε το κανάλι σας και στην εκδήλωση. Με πολύ μεγάλη χαρά να το θεωρήσετε δεδομένο αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοντρονάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.